Coach για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά εδώ. Τα παιδιά του Εσπέρου έχουν την ευκαιρία να κλείσουν ιδανικά τη χρονιά με παιχνίδια, με ένα διασκεδαστικό τρόπο νομίζω. Με νέες εμφανίσεις που πάντα είναι ξεχωριστό αυτό εδώ στο Γκάγια. Νομίζω μια χρονιά πάρα πολύ, από την οποία σίγουρα είσαι ευχαριστημένος από το πώς κύλησε. Καταρχήν, εφόσον είμαστε όλοι υγιείς και τα παιδιά τα οποία θυμούνται αντιλαμβάνονται τη σημασία της άθλησης, νομίζω ότι δεν μπορεί παρά να είμαστε χαρούμενοι. Είναι κάτι που περιμένουμε όλοι μας, μικροί μεγάλοι. Είναι γεγονός το 5ο Έσπερος Γκάγια Tournament, η έναρξη του οποίου είναι σήμερα. Θα διαρκέσει 10 μέρες. 26 του Ιούνιου θα έχουμε την τελετή λήξης. Οι εκπαιδεύσεις είναι πολλές, τα δώρα θα είναι πολλά, διαγωνιστικά παιχνίδια, παιχνίδι χωρίς να έχουν την εντολή και τις οδηγίες τόσο των προπονητών παρά να δείξουν μέσα στο γήπεδο το τι ακριβώς μάθανε όλη τη χρονιά. Και όπως πολύ σου τα είπες, μια χρονιά που είναι πάρα πολύ επιτυχημένη για μας αγωνιστικά, με την παρουσία τριών ομάδων, όσο δηλαδή ομάδων ουσιαστικά αγωνιστικών συμμετείχαν φέτος στα πρωταθλήματα της Δωδεκανήσου. Και οι τρεις ομάδες μας έφτασαν μέχρι το Final Four. Πρωταθλήτρια ομάδα εφήβων και θα τιμηθεί φέτος επίσης στο τουρνουά αυτό η έφηβη μας για πρωταθλητές του Δωδεκανήσου. Οι παιδες μας τεταρτίστια για το Δωδεκάνησα και στις 29 του Ιούνιου η ομάδα των Μαμπέδων μας θα είναι και επίσης συμμέτοχη σε ένα τελευταίο όμορφο Final Four, το οποίο ευελπιστούμε να πάνε καλά και να προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό. Λίγο καιρό πριν λέγαμε για τα παιδιά των εφήβων, τα οποία πλέον πάνε για σπουδές, δεν θα είναι στον Έσπερο, όμως έχεις ζήσει, θα έχεις ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Πόσο μεγάλο κίνητρο σου δίνουν αυτά τα παιδιά που τώρα προπονούνται για να παίξουν, ότι είναι παιδιά τα οποία τα παρακολουθούμε από το ξεκίνημά τους και είναι οι αυριανοί πρωταγωνιστές της ομάδας? Είναι πολύ όμορφο αυτό ακριβώς το οποίο λες και είναι αυτό το που μας δίνει το κουράγιο και δύναμη. Παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή χτυπάνε μπάλες και τακούς, είναι παιδιά τα οποία από μικρά είναι στις ακαδημίες μας. Μαθαίνουν ακριβώς την οτροπία του Έσπερου, τον τρόπο παιχνιδιού του Έσπερου, του σύγχρονου μπάσκετ που θέλουμε να διδάξουμε και το οποίο έβγαλε με πολύ όμορφο τρόπο η έφηβη μας φέτος. Ευελπιστούμε να κάνουμε και ένα παιχνίδι φέτος New Generation με Next Generation, με τους φίλους μας να συμμετέχουν με τα νέα, με τα μικρά παιδιά και να αφήσουν τη σκητάλη σε εκείνα και να το καλό να φτάσουν τρίτη ηλικίου, να δώσουν τις εξετάσεις τους και να ανοίξουν τα φτερά τους για να για ό,τι καλύτερο θελήσουν εκείνοι πρωτίστως και οι οικογένειές τους.